καλημερίζω τώρα τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές μας. Φέρατε ένα θέμα στην Αυλή που έχει να κάνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λέτε ότι οι 9 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις πως αποκλείονται άδικα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τι ακριβώς σημαίνει δηλαδή? Ναι, πράγματι υπάρχει προδημοσίευση του ΕΣΠΑ από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από την κυβέρνηση. Μια προδημοσίευση που αφορά την ενίσχυση των υποτίθεται μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μια ενίσχυση που θα τους βοηθήσει να μπορέσουν να ενταχθούν στην ψηφιακή εποχή, να σταματήσει επιτέλους αυτός ο ψηφιακός αναλφαβητισμός των επιχειρήσεων και να μπορέσουν επιτέλους αυτές οι επιχειρήσεις να συγκλίνουν με τις πολύ μεγάλες που, όπως καταλαβαίνετε, έχουν εξοπλιστεί ψηφιακά και λόγω του μεγέθους τους και είναι πολύ ανταγωνιστικές. Την ώρα λοιπόν που θα περιμέναμε πραγματικά αυτές οι επιχειρήσεις να ενισχυθούν, και μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες, όπως καλά γνωρίζετε, εδώ και 2 χρόνια μέσα στην πανδημία δεν έχουν λάβει ουσιαστικούς πόρους, ήταν συνεχώς εκτός του τραπεζικού συστήματος, εκτός των μεγάλων ενισχύσεων, εκτός του ΤΕΠΗΧ, των εγκαιοδοτικών εργαλείων τα οποία η πολιτεία έδωσε δυστυχώς στους πολύ μεγάλους, παρατηρούμε για άλλη μια φορά να βγαίνουν εκτός του κάδρου ενίσχυσης το 80 έως 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και ξέρετε, είναι η ίδια η κυβέρνηση που τις είχε ονομάσει ζόμπι αυτές τις επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι θα πρέπει να κλείσουν, δεδομένου ότι ψηφιακά δεν έχουν το ψηφιακό προφίλ που επιτάσσει η εποχή. Μα αν δεν βοηθήσει τις επιχειρήσεις, εννοείται ότι σου δεις εσύ στην έξοδο και στην πτώχευση. Μπορούν να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις ή πρέπει να έχουν ορισμένες προϋποθέσεις, κριτήρια για να γίνει αυτό? Είναι τόσο αυστηρά τα κριτήρια τα οποία επιβάλλει η κυβέρνηση και ουσιαστικά θέτει εκτός πάνω από τις 8 στις 10. Το 80 και πλέον της 100 των επιχειρήσεων είναι εκτός. Αυτό που εμείς φωνάζουμε, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, ή οφείλουμε ως εξωματική αντιπολίτευση με επιτακτικό τρόπο να προτείνουμε, είναι να υπάρχει μια συμπεριληπτική πολιτική, κυρία Δουλγεράκη. Μια πολιτική η οποία θα μπορέσει να εντάξει και αυτές τις επιχειρήσεις στο κάδρο των ενισχύσεων, ειδικά αυτή τη δύσκολη στιγμή που βιώνει όλος ο χώρος λόγω του πληθωρισμού, λόγω της κρίσης και ενεργειακής ακόμα. Είναι αδιανόητο να βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία να συνεχίζει μεροληπτικά να ενισχύει τους πολύ λίγους και πολύ ισχυρούς και ενδεχομένους φίλους της, και όχι σε επιχειρηματικό επίπεδο, και όχι σε πολύ μεγάλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πότε συζητείτε το θέμα? Το θέμα αυτό, προσέξτε πώς έχει, είναι η προδημοσίευση. Εγκαίρως δηλαδή κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι θα πρέπει να αλλάξει. Η προδημοσίευση θα ολοκληρωθεί εντός του μηνός για να γίνει ουσιαστικά επίσημη πρόσκληση μέσα στο Δεκέμβρη. Στόχος είναι να ανασχέσουμε αυτή την κίνηση, έξω και κοινοβουλευτική και παρέμβασή μας και στον δημόσιο χώρο γενικότερα. Εκτιμούμε ότι θα φουγκραστεί τις αντιδράσεις της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει σε αυτή την μονομερή πολιτική ενίσχυση των λίγων, και τώρα είναι μεγάλη ευκαιρία για όλους αυτούς τους μικρομεσαίους. Ελπίζουμε να συμβεί. Αν δεν συμβεί, οφείλουμε εμείς σε μερικούς μήνες που θα αναλάβουμε την ευθύνη διαχείρισης και εξουσίας, την διαχείριση και την διοίκηση της χώρας, να μπορέσουμε να το εντάξουμε. Περνάτε άμεσα τα μηνύματά σας. Αφήστε να κρίνει ο λαός τι θα γίνει. Βέβαια, κύριε Μαμουλάκη, έτσι όπως το λέτε, αφήστε επιτρέψτε μου να μεταφέρω τι αφουγκράζομαι κι εγώ. Μάλιστα. Από τον κόσμο, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Αυτό λοιπόν που ζητάτε είναι αυτή την ώρα να ενταχθούν ή να έχουν τη δυνατότητα ένταξης όλες οι επιχειρήσεις. Ναι. Σε αυτό το ψηφιακό μετασχηματισμό, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτό είναι το ζητούμενο για εσάς. Σας ευχαριστώ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαμουλάκη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.